Αυτή η ιστορία με την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα από το Αγρίνο. Μέχρι και ο Τσίπρας πήγε στο Αγρίνο και του λέγανε κάτω τα χέρια από τον Πανετολικό. Ο Τσίπρας δεν το πολύ κατάλαβε, βέβαια. Είπε: έχετε ένα πολύ καλό χάφ, ένα οχτάρι Αργεντίνο εκεί κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος πού να ξέρει τώρα τα πάντα για το πειθαρχικό δίκαιο του ποδοσφαίρου. Εδώ τι έχει γίνει. Ένας γενικός αρχηγός του Πανετολικού, ονόματι Χρήστος Κουτσοσπύρος, στοιχηματίζει σε μια κίτρινη κάρτα ενός ποδοσφαιριστή που είναι κανονισμένη να την πάρει για τους παρικούντες τη Ιερουσαλήμ. Είναι γνωστό ότι οι ομάδες κανονίζουν με τους παίκτες να πάρουν μια κίτρινη επίτηδες προς το τέλος του αγώνα, ώστε να ελαφρυνθούν σε επόμενα μάτς. Το ξέρει δηλαδή όλη η ομάδα. Και ο Κουτσοσπύρος πάει και παίζει 200 ευρώ. Η εισηγήτρια της Επιτροπής Διοντολογίας λέει να υποβιβαστεί ο Πανετολικός και θα σας δικάσουν όχι αυτή την Τετάρτη, την άλλη, γιατί ξέχασαν να στείλουν κλήσεις στον Κουτσοσπύρο. Αυτό πια κι αν είναι. Το Κουτσοσπύρο και τον παίχτη ξέχασαν να το στείλουν. Έξεραν μόνο στον Πανετολικό, ο οποίος είναι στην κυριολεξία, δεν έχει καμία ευθύνη για αυτό το πράγμα. Και απορούμε κι εμείς που εδώ και μέρες ετοιμαζόμαστε για να ανέβουμε στην Αθήνα. Τι να πει κανείς, είναι το ακρονάουτον του παραλογισμού. Αυτό που μπορούμε να πούμε μόνο. Μπορεί να έχουμε κάνει, να έχουμε εμείς προσπαθήσει να κερδίσουμε κάτι από αυτό τον αγώνα παίρνοντας ένας παίκτης μια κίτρινη κάρτα. Είναι τι να πει κανείς. Για οποιονδήποτε ξέρει ότι η μπάλα δεν είναι τετράγωνη αλλά είναι στρογγυλή, τόσο πολλά να ξέρει για το ποδόσφαιρο, αυτό το πράγμα θα έχει λυθεί χωρίς αυτή τη φασαρία. Λέτε ότι δεν υπάρχει χειραγώγηση του αγώνα, διότι η κίτρινη ούτως ή άλλως ήταν κανονισμένη να δοθεί. Να πω την αλήθεια, δεν ήταν καν κανονισμένη. Ο παίκτης δεν το ήξερε καν, αλλά θα του το λέγανε ακριβώς προς το τέλος του παιχνιδιού. Δεν πρόλαβα να το πούνε. Ήταν κανονισμένο να το πούνε. Ήταν κανονισμένο να το πούνε πάλι. Θα του το έλεγε ο προπονητής, θα το έλεγε κάποια στιγμή προς το τέλος του αγώνα, μάλλον στις καθυστερήσεις. Το αγκάθι είναι το εξής, ότι ο Κουτσοσπύρος είναι αξιωματούχος της ομάδας σας, άσχετα αν το διώξατε την επόμενη μέρα. Τώρα το αξιωματούχος δεν ξέρω γιατί και πώς και ποια μυαλά έχουν κάνει αξιωματούχο ένα κατώτερο υπάλληλο ο οποίος δεν παίρνει ποτέ και καμία απόφαση και για τίποτα. Πώς γίνεται αξιωματούχος, τι σημαίνει γενικός αρχηγός. Αν το κοιτάξουμε τι σημαίνει γενικός αρχηγός, ξέρουμε ότι δεν έχει καμία ευθύνη και κανένα πεδίο στο οποίο αυτός θα πάρει κάποια απόφαση για οτιδήποτε μέσα στην ομάδα. Η εισήγηση της κυρίας Πρωτοδίκου για υποβιβασμό του Πανετολικού σας έχει γίνει γνωστή, σας έχει κοινοποιηθεί, γιατί βλέπω ότι έχετε δικηγόρους βαρύ πυροβολικό, Δημητρακόπουλος, Πυλάβιος. Ναι, σωστό. Βεβαίως και μας έχει κοινοποιηθεί από την περασμένη εβδομάδα. Εμάς μας είδε και πολύ σύντομα, αμέσως δηλαδή, πριν από 10 μέρες περίπου. Πού εδράζετε, ποια είναι η νομική βάση. Οι υπόλοιποι δεν έχουν στείλει ακόμα. Ποιο είναι το επιχείρημα της εισηγήτριας. Δεν ξέρω, θα μπορούσα να πω ότι ακόμα και εμείς το ψάχνουμε αυτό το επιχείρημα γιατί δεν το βλέπουμε. Ο κανονισμός λέει ότι αν είναι κάποιος αξιωματούχος ή η ομάδα η οποία έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν κάτι για να κερδίσει η ομάδα κάτι, αλλά αυτό το πράγμα με μια κίτρινη κάρτα, αν είναι δυνατόν, μια κίτρινη κάρτα από τις πολλές που παίρνουν παίκτες κάθε μέρα, σε κάθε παιχνίδι εννοώ, ποτέ δεν είναι ικανές οι κίτρινες κάρτες από μόνες τους να δημιουργήσουν κάτι για το αυτό να κερδίσει κάποια ομάδα. Αυτό πιστεύετε ότι υποκινείται από τους αντιπάλους σας, από τη Λαμία, από τον Απόλλωνα Σμύρνης? Αν έχουν τόσο μεγάλη δύναμη η Λαμία και ο Απόλλωνας Σμύρνης για να βάλουν δικαστές αυτή τη στιγμή να ασχολούνται με ένα τέτοιο πράγμα, τι να πει κανείς. Θα ήταν ακόμα χειρότερη κατάσταση. Γιατί αυτό το έστειλε ο κύριος Μαυρωτάς. Δεν μπορεί να είναι. Στην Επιτροπή Διοντολογίας το έστειλε ο κύριος Μαυρωτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Θεωρώ ότι ο κύριος Μαυρωτάς τουλάχιστον ξέρει να διαβάσει και μπορεί να διακρίνει την πραγματικότητα από τη φαντασίωση. Ένας πρώην αθλητής τόσο μεγάλος, Ολυμπιονίκης, πώς το έστειλε? Και πολιτικός παράγων, θεσμικός παράγων. Η δικιά μας απορία. Κύριε Θώμα, και δικιά μας απορία είναι αυτό. Εντάξει, ρωτώ. Μπορούμε να καταλάβουμε πώς κανείς σκέφτεται και κάνει μια τέτοια πρόταση για υποβασμό της ομάδας για μια κίτρινη κάρτα.
Ο κύριος Τσιόλης που ήταν προπονητής έχει δώσει ποτέ εντολή σε παίκτη να δώσει κίτρινη κάρτα, να δεχτεί η κίτρινη κάρτα? Κατά επανάληψη. Αν θα μπορούσε να γίνει στη θέση των δικηγόρων που βάζει ο Πανετολικός, θα μπορούσε να απευθυνθεί στο σύνδεσμο προπονητών και να πάρει από εκεί ότι κατά επανάληψη, πάντα και προς το τέλος των παιχνιδιών και όταν έρχονται άλλα παιχνίδια τα οποία χρειαζόμαστε κάποιους παίχτες, προκειμένου να βγει η τιμωρία, βεβαίως και έχουμε κατά νου μας, χωρίς τις περισσότερες φορές. Έχετε πει έναν παίκτη σας να δεχτεί κίτρινη κάρτα? Όταν είναι, ναι, και το λέμε προς το τέλος βεβαίως ενός παιχνιδιού, κατά επανάληψη, και δεν νομίζω ότι υπάρχει προπονητής που να μην έχει στο νου του το επόμενο παιχνίδι. Και μπορεί να το συζητήσετε και με τον Γενικό Αρχηγό, να το πείτε και στον Γενικό Αρχηγό ότι να σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Μπορεί να συμβεί, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι κρυφό. Το συζητάμε όταν πάει να ξεκινήσει ένα παιχνίδι, στο τέλος, και όταν τα πράγματα πάνε προς το τέλος και τελειώσει ένα παιχνίδι, θα κοιτάξουμε να δούμε και να προστατεύσουμε κάποιους παίχτες για να έχουμε σε κάποια άλλα παιχνίδια.